Παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα το βιβλίο του Πάνου Σκοτεινιώτη «Μαγνησία και πολιτική εν καμίνο 1934-1967. Ανατομία της κάλπης και μετασχηματισμοί». Η παρουσίαση έγινε στο κατάμεστο αποκόσμο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μελέτη μέσα από την οποία εξεντυλίγεται η πολιτική και εκλογική ιστορία του νομού Μαγνησίας από το τέλος του Μεσοπολέμου μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Ο συγγραφέας Πάνος Σκοτεινιώτης υπογράμμισε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους. Το βιβλίο, όπως λέει, δεν στέκεται μόνο στα πολιτικά και τα εκλογικά. Ουσιαστικά καταγράφει το οικονομικό, κοινωνικό και δημογραφικό πορτρέτο και παρέχει αρκετά στοιχεία που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και που δίνουν μια ολοκληρωμένη ιστορική εικόνα για το Βόλο και τη Μαγνησία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Φίλε Πάνο, συγχαρητήρια. Έκανες το δεύτερο θαύμα. Μετά τη διθάσευση αυτής της απέραντης ύλης που αποτελεί περιεχόμενο το βιβλίο σου, έκανες το θαύμα να γεμίσει, νομίζω, μετά από πάρα πολύ καιρό και ο πολύ μεγάλος χώρος του αμφιθεάτρου τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτό το βιβλίο είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Προσπάθησα να δώσω περισσότερα και από όσα μπορούσα. Και το έκανα αυτό γιατί νιώθω διαρκές το χρέος της οφειλής προς τον τόπο που αγάπησα, που εκπροσώπησα, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω και τους συμπολίτες μου που όλα αυτά τα χρόνια με τίμησαν με την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζω να αποτελέσει ένα ερέθισμα για νέους ερευνητές να βρουν στοιχεία και να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκίνησα εγώ. Η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους, πολλές φορές. Επομένως, οπωσδήποτε όσο γνωρίζουμε την ιστορία, όσο αποκαθιστούμε την ιστορική μνήμη, αυτό μας βοηθάει να κάνουμε και σωστότερες επιλογές στη σημερινή εποχή. Με αυτή την έννοια, βεβαίως, κάθε βιβλίο ιστορίας, κάθε πολύ περισσότερο πολιτικής ιστορίας, οπωσδήποτε είναι ένα χρήσιμο εφόδιο για όσους θέλουν να ξαναπιάσουν το νήμα με κάποιες εποχές που ο τόπος μας έκανε ό,τι καλύτερο και ενδεχομένως άλλες επιλογές από τις σημερινές. Υπάρχουν πολλά θέματα. Για παράδειγμα, είναι η πολιτική διαδρομή του Γεωργίου Καρτάλη, η οποία έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τον φιλομοναρχικό αντιβεντζελικό χώρο και ηγήθηκε της κεντροαριστεράς και μάλιστα με ένα κλίμα ανοιχτής εργασίας με την αριστερά. Είναι η ισχυρή παρουσία της αριστεράς ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, η οποία γιγαντώθηκε στη διάρκεια της κατοχής και της εθνικής αντίστασης και κρατήθηκε ζωντανή και στα δύσκολα με τη φιλιακά χρόνια. Είναι οι σχέσεις του κέντρου με την αριστερά που ήταν περίπλοκες, αντιφατικές πολλές φορές, ανταγωνιστικές αλλά και συγκλίνουσες. Αλλά το βιβλίο δεν στέκεται μόνο στα πολιτικά και τα εκλογικά. Βλέπει, έχει και την οικονομική, κοινωνική διάσταση, τις δημογραφικές εξελίξεις και εκεί νομίζω ότι σφέρει πάρα πολλά στοιχεία που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας που επιτρέπουν να έχουμε ένα ολοκληρωμένο ερμηνευτικό σχήμα για το πώς εξελίχθηκε ο Βόλος και η Μαγνησία από την ίδρυση της νέας πόλης ακόμα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Και άλλοι ομιλητές στο πλαίσιο της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν για το βιβλίο, ενώ το συντονισμό της συζήτησης είχε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μιχάλης Ζουμπουλάκης.